Καταρχάς, καλησπέρα. Θα κάνω μια, όπως κάνω πάντα, μια μικρή αναφορά στο παιχνίδι που πέρασε και μιλάμε για το παιχνίδι με τη Λάρισα. Για άλλο ένα παιχνίδι δεν μπορέσαμε να εκμεταλλευτούμε την έδρα μας, που από ό,τι φαίνεται η ηλικία Χίλιος Πτέρνα στο φετινό πρωτάθλημα. Ενώ προσπαθήσαμε, δεν μπορέσαμε να κάμψουμε την αντίσταση του αντιπάλου. Θα έλεγα ότι ό,τι αλλαγές προσπαθήσαμε να κάνουμε και από πλευράς προσώπων και από πλευράς τακτικής ήταν με ελεγχόμενο ρίσκο για ευνόητους λόγους. Είναι φυσιολογικό και ξέρουμε ότι όταν δεν μπορείς να κερδίσεις την έδρα σου, τα πράγματα δυσκολεύουν. Η έδρα παίζει το πιο σοβαρό ρόλο σε οποιοδήποτε στόχο βάλει μια ομάδα. Τώρα, τι κάνουμε γι' αυτό? Δουλεύουμε πάρα πολύ στις προπονήσεις, μέσα από τακτικά κομμάτια, οτιδήποτε έχει να κάνει με την επιθετική μας τακτική, με την αμυντική μας τακτική, με το transition. Και θέλω να σας υπενθυμίσω ότι στα δύο τελευταία παιχνίδια που ουσιαστικά ήμουνα και με τον Ατρόμητο και με τη Λάρισα, δημιουργήσαμε 12 ευκαιρίες για γκολ, 6 και 6 σε κάθε παιχνίδι. Πετύχαμε ένα γκολ, είναι ένα πάρα πολύ καλό στατιστικό κομμάτι από πλευράς δημιουργίας, αλλά σίγουρα δεν είναι καλό στατιστικό κομμάτι από πλευράς στόχου. Θα ήμουν πάρα πολύ προβληματισμένος αν η ομάδα δεν έκανε φάσεις. Η ομάδα μέσα από συγκεκριμένους στόχους δημιουργούμε φάσεις. Και θέλω να πιστεύω ότι στη συνέχεια θα έρθουν και τα γκολ που θέλουμε. Αντίθετα, ο αντίπαλος μας δημιούργησε 6 φάσεις στα δύο παιχνίδια, 3 και 3. Και πέτυχε ένα γκολ. Και νομίζω ότι η αμυντική λειτουργία της ομάδας είναι πάρα πολύ καλή. Αν εξαιρέσουμε κάποιον νεκρών σημείων, όπως ήταν και το γκολ που δεχτήκαμε με τη Λάρισα, γιατί μιλάμε για μια στημένη φάση από ένα ράουτ, που είναι, θα έλεγα, μια κακή στιγμή της ομάδος εκείνη τη στιγμή, που αυτό το γκολ έκρινε και το αποτέλεσμα. Δουλεύουμε και προσπαθούμε πάρα πολύ για να έρθουν τα αποτελέσματα και θα έρθουν, θεωρώ, άμεσα σε αυτή την κρίσιμη καμπή του πρωταθλήματος. Το επόμενο παιχνίδι με τον Ηρακλή είναι, όπως όλα τα παιχνίδια, δύσκολο και για τις δύο ομάδες, γιατί έχουμε τον ίδιο στόχο. Στόχος μας, και δουλεύουμε μέχρι που θα αναχωρήσουμε για Θεσσαλονίκη, πάνω σε αυτό το παιχνίδι, πάνω στην τακτική του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Και όπως είπα και στην συνέντευξη τύπου μετά το παιχνίδι με τη Λάρισα, ότι φυσικά ο στόχος αυτού του παιχνιδιού είναι το θετικό αποτέλεσμα, γιατί ό,τι βαθμούς χάνουμε εντός έδρας πρέπει να τους αναπληρώνουμε εκτός. Τραυματίες είναι ο Αράς, ο οποίος έχει ατομικό πρόγραμμα ενδυνάμωσης του ποδιού και φυσικής κατάστασης. Είναι ο Πιπίνης, ο οποίος την Δευτέρα θα μπει κανονικά στο πρόγραμμα με την ομάδα. Είναι ο Κρίς, ο οποίος επίσης τη Δευτέρα θα μπει κανονικά με την ομάδα. Ο Πουλίδο, ο οποίος τις δύο τελευταίες εβδομάδες παρουσιάζει κάποια προβλήματα σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Προσπαθούμε να δούμε αύριο αν θα κάνει κανονικά την προπόνηση για να τον έχουμε στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Και ο Ματούσιακ, ο οποίος όλη τη βδομάδα είναι κλινήρης, είναι στο κρεβάτι με ιώση. Αυτά. Και κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι θα χαρώ πάρα πολύ στις 8 η ώρα που έχουμε κανονίσει ένα γεύμα να είστε εκεί για να μιλήσουμε έτσι και λίγο πιο χαλαρά. Νομίζω ότι ο Φορτούνης, όπως το ξέρετε και εσείς, είναι ένα ταλέντο και δεν είναι τυχαίο το ότι αγωνίζεται στην Εθνική Ελπίδων.
το ότι δείχνουν ενδιαφέρον μεγάλες ομάδες και είναι πραγματικά τιμή και για τον ίδιο που αγωνίζεται στον Αστέρα, αλλά και για τον Αστέρα που έχει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή στις τάξεις του. Με τον Κώστα κάναμε μια συζήτηση, όπως προσπαθώ να κάνω με όλα τα παιδιά και κυριότερο με τα παιδιά τα οποία δεν παίζουν, δεν έχουν πολύ χρόνο συμμετοχής, γιατί θεωρώ ότι αυτά τα παιδιά έχουν περισσότερο ανάγκη να ακούσουν κάτι. Εγώ το κάνω. Παραδείγματος χάρη, όταν έπαιζα εγώ ποδοσφαιριστής, δεν το έκανε κανένας προπονητής αυτό. Εγώ θεωρώ ότι και πιο κοντά τους είμαι ηλικιακά, που καταλαβαίνω, πριν σκεφτούν, καταλαβαίνω τι θα σκεφτούν. Κάναμε μια συζήτηση πάνω στο ότι ναι μεν έχουμε θετικά, αλλά έχουμε και αρνητικά. Τα θετικά τα γνωρίζουμε όλοι, τα αρνητικά τα ξέρω και το τάπα. Δηλαδή δεν μπορεί, ας πούμε, να είμαστε μόνο επίθεση. Πρέπει να κάνουμε και άμυνα. Μέχρι τώρα μπορεί το πρωτάθλημα να ήταν έτσι, που να μας έδινε τη δυνατότητα σε πολλούς παίχτες να αγωνίζονται, χωρίς το αποτέλεσμα να παίζει τόσο σημαντικό ρόλο. Πλέον υπάρχει μια καυτή πατάτα που την έχουμε. Το αποτέλεσμα παίζει άμεση σχέση για το μέλλον της ομάδος. Για το παρόν και το μέλλον της ομάδος. Εγώ το μόνο που του είπα είναι ότι αγωνίζεις σε μια θέση ή σε θέσεις που εκεί ο αντίπαλος πιθανόν πιέζει. Δεν μπορεί να πιέζουμε εμείς μόνο αμυντικά και να μην μπορούμε να έχουμε και μια αλλαγή συμπεριφοράς ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της άμυνας. Γιατί αν ο αντίπαλος σε αυτή τη θέση που θα μπεις έχει παίχτες ποιοτικούς που πιέζουν και αμυντικά, πιθανόν θα έχουμε πρόβλημα. Το παιχνίδι με τον Ατρόμητο δεν αγωνίστηκε και γι' αυτό το λόγο το συζήτησα. Ο Ατρόμητος, το πλεονέκτημά του σαν ομάδα ήταν το τρίγωνο στο κέντρο. Εμείς αυτό το τρίγωνο το είχαμε περιορίσει γιατί. Γιατί είχαμε πολλά τρεξίματα και κάναμε καλή άμυνα. Εγώ δεν μπορούσα να ρισκάρω σε αυτό το κομμάτι με τον Ατρόμητο. Θα μου πείτε για ποιο λόγο δεν το έκανες με τη Λάρισα σε περισσότερο χρόνο. Με τη Λάρισα παίζανε δύο αμυντικά χαφ. Ο Αμπουμπακάρη και ο Ρωμαίο, που είναι παίχτες και στα ανασταλτικά αλλά και δημιουργικά, σύντον με team, που είναι ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής, και ήθελα οτιδήποτε ρίσκο να πάρω εκεί, να το πάρω σε χρόνο που ο αντίπαλος θα κλειστεί στην άμυνα. Δεν θα μπορέσει να μας δημιουργήσει προβλήματα. Γιατί αυτό το παιχνίδι, το ζητούμενο ήταν να κερδίσουμε. Το χειρότερο αποτέλεσμα ήταν ισοπαλία. Γιατί η ήττα ήταν καταστροφή. Γιατί και με ισοπαλία, που είναι ένα αρνητικό αποτέλεσμα, δεν το συζητάω και όλοι είμαστε προβληματισμένοι και στεναχωρεμένοι, κρατάμε τη διαφορά όμως την ίδια με τη Λάρισα. Σε ισοβαθμία είμαστε από πάνω και με τα αποτελέσματα πιθανών και άλλων ομάδων, όπως ήρθαν καλή ώρα το παιχνίδι του Πανιωνίου, αν τελείωνε το πρωτάθλημα σήμερα θα είχαμε σωθεί. Δηλαδή κοιτάμε, προσπαθούμε να έχουμε, όπως σας είπα, ελεγχόμενο ρίσκο ανάλογα το παιχνίδι και τον αντίπαλο. Σίγουρα είναι μερικά παιδιά τα οποία δεν γνωρίζω στο 100%. Παραδείγματος χάρη, ο Φορτούνης μπήκε να παίξει στη θέση πίσω από το φορ. Είδαμε ότι το παιχνίδι τον παρέσυρε στην αριστερή πλευρά. Αλλάξαμε με τον Αρσενίεβιτς. Είδα πραγματικά ότι εκεί μπορεί να προσφέρει. Πράγμα το οποίο, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν έχει αγωνιστεί ο Φορτούνης αριστερά. Δεν ξέρω αν έχει παίξει εκεί. Είδα ότι πραγματικά μπορεί να προσφέρει. Και βάσει τώρα την εικόνα που έχω, σας λέω ότι ναι, πιθανόν ο Φορτούνης θα μπορούσε να παίξει και αριστερά και να παίξει περισσότερο χρόνο και θα παίξει περισσότερο χρόνο, αρκεί όμως να προσπαθήσει και ο ίδιος, γιατί το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο επίθεση. Το ποδόσφαιρο έχει τρεις φάσεις. Και για να λέγομαι καλός ποδοσφαιριστής και για να ξεχωρίζω και πραγματικά να κινώ το ενδιαφέρον μεγάλων ομάδων, αλλά δεν είναι το να με ζητάνε όταν θα πάω να παίξω. Πρέπει ο ποδοσφαιριστής να κάνει και άμυνα και επίθεση και τα πάντα, όπως βλέπουμε ποδοσφαιριστές όπως είναι ο Μέση, ο οποίος ο Μέση τι κάνει, μόνο επίθεση, δεν μαρκάρει. Γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και αν θέλουμε να ακολουθήσουμε και να λεγόμαστε καλή ομάδα, καλοί ποδοσφαιριστές, πρέπει να έχουμε και τις τρεις φάσεις.
Πρώτον, εγώ ήρθα μια εβδομάδα πριν το κλείσιμο της μεταγραφικής περίοδου, άρα ότι ήταν, θεωρώ ότι ήταν δύσκολο να κάνουμε πολλά πράγματα. Άρα σημαίνει ότι το υλικό που έχουμε, αυτό προσπαθούμε να εκμεταλλευτούμε. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από την προσπάθεια που κάνουν αυτά τα παιδιά. Θεωρώ ότι έχουν την ικανότητα να πετύχουν το στόχο που είναι, να πετύχουμε το στόχο που είναι η παραμονή στην κατηγορία. Και πιστεύω ότι και οι ίδιοι μέσα από συζητήσεις που κάνουμε, αλλά βλέπω και τον προβληματισμό που έχουμε μετά από τα παιχνίδια. Δηλαδή, μετά την Λάρισα, τα παιδιά ήταν προβληματισμένα, ήταν στεναχωρεμένα, τουλάχιστον έτσι τα είδα εγώ. Και αυτό δείχνει ότι και τον έχουν καταλάβει την κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται η ομάδα και το ότι σε κάτι αρνητικό όλοι θα έχουν αντίκτυπο. Δεν είναι μόνο το σωματείο και οι ίδιοι παίχτες. Και επειδή και οι παίχτες θέλουν το συμφέρον τους και είναι σε μια ομάδα υγιής, θέλουν αυτή η ομάδα να παραμείνει και να είναι κάτω από την ομπρέλα αυτής της ομάδος. Ναι, καταρχάς η διοίκηση δεν μου έχει πει ποτέ για σχεδιασμό για τη Β' Εθνική. Πράγμα το ότι οι άνθρωποι, όλοι μας δηλαδή, θα κάνουμε τα δύνατα δυνατά ώστε η ομάδα να σωθεί. Δεν υπάρχει στο μυαλό μας το ότι η ομάδα θα πέσει. Για το σκέλος το ότι η ομάδα δεν πείθει, εντάξει, αυτό εσείς έχετε καλύτερη εικόνα από μένα. Θεωρώ όμως ότι γενικά το ποδόσφαιρο το οποίο παίζεται στη χώρα μας και δεν ξέρω αν θα συμφωνήσετε με αυτό που θα σας πω, γενικά δεν πείθει το ποδόσφαιρο στη χώρα μας. Εκτός κάποιων εξαιρέσεων, κάποιων ομάδων που προσπαθούν να παίξουν ή πιθανόν παίζουν καλό ποδόσφαιρο. Γενικά θεωρώ ότι είναι ένα γενικό φαινόμενο, αρνητικό γενικό φαινόμενο. Τώρα για το αν ξενυχτάνε οι παίχτες, δεν γνωρίζω κάτι. Εγώ θέλω να σας πω ότι όσες μέρες είμαι εδώ, δεν έχω βγει ποτέ βράδυ στην πόλη και δεν έχω βγει όχι γιατί δεν θέλω, θέλω και παραθέλω. Απλώς ίσως είμαι περισσότερο συγκεντρωμένος στην ομάδα. Θεωρώ ότι το να βγεις, για να βγεις πρέπει να έχεις ψυχολογία. Η ψυχολογία έρχεται μέσα από θετικά αποτελέσματα και ίσως μια εκπλήρωση ενός στόχου. Και δεν βγαίνω και για το λόγο το ότι είμαι παντρεμένος, έχω δύο παιδιά, προσπαθώ το βράδυ να μιλάω με τα παιδάκια μου και να κοιμάμαι νωρίς γιατί το πρωί έχω προπόνηση. Τώρα, η Τρίπολη είναι μια επαρχία, μια μικρή επαρχία, όπως είναι οι περισσότερες πόλεις της Ελλάδος. Θεωρώ κουτό ένας ποδοσφαιριστής αν βγαίνει και ξενυχτάει σε ημέρες οι οποίες δεν επιτρέπονται. Αν γίνεται αυτό το πράγμα, η διοίκηση και εμείς είμαστε αρμόδιοι όταν θα μάθουμε κάτι να πέσει και ανάλογη τιμωρία. Γιατί ο ποδοσφαιριστής, να ξέρετε, εκεί που τιμωρείται είναι μόνο το χρηματικό. Αλλά δεν έχω αντιληφθεί κάτι, αλλά αν θα το αντιληφθούμε, να είστε σίγουροι ότι θα επέμβουμε, γιατί είναι κάτι το οποίο είναι αρνητικό, ιδιαίτερα αυτή τη στιγμή, και δεν συνάπτει με τον επαγγελματισμό και φυσικά με την καλή ζωή που θέλουμε για να έχουμε δυνάμεις να αποδώσουμε. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.